Πάμε να υποδεχθούμε την επόμενη προσκεκλημένη μας. Είναι η κυρία Λέλα Δρίτσα, είναι μαζί μας. Καλησπέρα. Είναι συνιδιοκτήτρια μιας από τις ιστοσελίδες, μιας από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, το πω καλύτερα, έβρεσης φροντίδας στο σπίτι. Η Νταντά κατά το κοινό λεγόμενο, τα λέω καλά. Κυρίως, ναι, κυρίως η παιδαγωγή, οι babysitters για τα παιδιά. Θέλω να το εξής, έχουν περάσει περίπου 20 ώρες, μας χωρίζουν από την ανακοίνωση που έγινε χθες από τον Βασίλη Κίλια για το κλείσιμο των σχολείων. Σε αυτές τις 20 ώρες έχει, να το πω έτσι, αυξηθεί η ζήτηση για τις νταντάδες από γονείς ή είναι στα συνδεσμένα επίπεδα μιας καθημερινής ημέρας? Έχει αυξηθεί κατά πολύ η ζήτηση για babysitter ή παιδαγωγούς ή δασκάλους. Καθώς το πρόβλημα δεν είναι μόνο πού θα αφήσω τα παιδιά, να μην έχω τα παιδιά κοντά στους ηλικιωμένους γονείς, να το διαχωρίσω λίγο αυτό τουλάχιστον για τις 2 εβδομάδες. Το πρόβλημα είναι να συνεχιστεί λίγο και η εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι ακριβώς. Να μην κάνουν αυτό που λέμε το κενό και μετά να προσπαθήσεις πάλι να τα βάλεις σε μια σειρά. Να τα ξαναφέρεις σε μια σειρά, γιατί αυτό θυμίζουμε και όλοι στα παιδιά και εγώ σε μαμά. Δεν είναι διακοπές. Εδώ τώρα πρέπει να προσέξουμε καταρχάς, είναι η υγεία πάνω απ' όλα, και μετά να συνεχιστεί κάπως η ροή για όλους μας και για τα παιδιά που δεν πολύ καταλαβαίνουν, είναι και σε μια σύγχυση τι ακριβώς συμβαίνει. Οπότε εμείς από την πλευρά μας πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε να τα κρατήσουμε σε μια σειρά και άρα μια. Ψάχνουν πολλοί γονείς για κατοίκον διδασκαλία. Κατοίκον διδασκαλία. Δασκάλους δηλαδή αυτές τις 2 εβδομάδες, ψάχνουν για babysitters για να τα κρατάνε τα παιδιά τις ώρες που εκείνοι πρέπει να πάνε στη δουλειά. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι γονείς τώρα είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ή για παιδαγωγούς οι οποίοι μπορούν, ακόμα και τα μικρότερα παιδιά είναι πρόβλημα. Τα παιδιά που δεν πάνε σχολείο δεν χρειάζονται κάποια επιπλέον μάθηση στο σπίτι, γιατί δεν πάνε στα νηπιαγωγεία, δεν πάνε στους παιδικούς σταθμούς. Οπότε και εκεί υπάρχει άλλο πρόβλημα που χρειάζονται άλλοι άνθρωποι για να τα βοηθήσουν. Να τα τώρα βεβαίως ανακοινώθηκαν πριν από λίγο τα μέτρα και αυτή η έκτακτη άδεια η οποία δίνεται. Άρα φαντάζομαι ότι κάποιοι από τους γονείς που χθες άρχισαν να χτυπάνε τα δικά σας τηλέφωνα για να βρουν έναν τρόπο και κάποιον να κρατάει τα παιδιά, θα βρήκαν αυτή τη λύση. Δηλαδή θα πάρω άδεια εγώ από τη δουλειά και προχωράμε. Άρα χτύπησαν αντίστροφα τηλέφωνα ακυρώσεων μέσα σε, σε αυτή τη μία-μία-μισή ώρα που όχι έχει γίνει γνωστό. Τόσο, όχι τόσο. Ακόμα και γονείς που κάθονται στο σπίτι και έχουν το remote working που βοηθάει πάρα πολύ ως εταιρείες μπορούν να το παρέχουν, χρειάζονται τον χρόνο τους για να εργαστούν έστω και μακριά ή και να μην χρειάζεται καθόλου να εργαστούν. Κάποια συντονίζουν στο μυαλό τους, συγκροτούν κάποιο πρόγραμμα, κάποιο πλάνο για την περίπτωση που συνεχιστεί αυτό. Όλο αυτό δεν είναι αρκετά δαπανηρό για τη μέση οικογένεια που μπορεί να έχει έναν ή και 2 μισθούς να πω, αλλά αυτούς τους μεταμνημονιακούς μισθούς που είναι χαμηλοί, που είναι ανεμικό το εισόδημα, αδύναμο. Είναι αυτό που είπαμε. Το βασικότερο είναι η υγεία των παιδιών. Ας τα αφήσουμε σπίτι και ας βαρεθούν. Εάν υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να μείνει κοντά στα παιδιά, είτε φίλος, είτε θείος, είτε θεία, οποιοδήποτε μπορεί να τα κρατήσει και ο γονιός να κάνει τη δουλειά του, είτε από το σπίτι, είτε να πάει στο γραφείο του, είτε να μείνει σπίτι μαζί τους. Αλλά αυτό που λέει ο Κώστας είναι ωραία. Εγώ δεν θέλω να κάνω αυτό. Θέλω να φέρω κάποιο σπίτι. Πώς θα μου κοστίσει? Θα περάσω αυτό. Όσοι μπορούν να έχουν αυτές τις 2 εβδομάδες που είναι κέρδες κάποιον στο σπίτι, θα κοστίσει περίπου 200-250 ευρώ για τις ώρες που απαιτείται και είναι σημαντικό να το έχουν στο σπίτι. Εννοείται. Ή τη βδομάδα. Το διβδόμαδο. Μιλάμε, 250 ευρώ. Μιλάμε για τη φύλαξη ή και για κάποιον που είναι εκπαιδευτικός και θα έρθει προκειμένου να μην γίνει αυτό που συζητούσαμε πριν, δηλαδή να συνεχίσει το παιδί το διάβασμά του, τη μελέτη του, να έχει ένα κανονικό πρόγραμμα. Για τη φύλαξη. Είναι κάποια ενδεικτικά κόστη που έχουμε καταφέρει στην Ανούκα να διαμορφώσουμε, να καταλάβουμε μία προσέγγιση του πού ακριβώς κινείται η αγορά, γιατί αυτό είναι κάτι που πολλοί γονείς μας ρωτάνε. Ναι. Είναι βέβαια, εξαρτάται από την εμπειρία του κάθε παιδαγωγού, εξαρτάται από, από τα χρόνια που έχει δουλέψει, από την εμπειρία που έχει αποκτήσει. Έχει δουλέψει πριν σε κάποιο σχολικό ίδρυμα ή αν έχει δουλέψει σε σπίτια, ναι. Διαμορφώνεται. Σε ποιες ηλικίες έχετε ζήτηση για τη φύλαξη και σε ποιες για τον εκπαιδευτικό περισσότερο? Ιδίως στο δημοτικό, στις ηλικίες του δημοτικού. Δηλαδή από 6 έως και τα 10-12, εκεί σε αυτές τις ηλικίες είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των γονιών. Πάμε λίγο στο χρηστικό. Λέτε, 250 ευρώ το διβδόματο θα κοστίσει για να έρχεται ένας άνθρωπος στο σπίτι πόσες ώρες τη μέρα? Και αυτό εξαρτάται. Τις κέρυες ώρες, δηλαδή εμείς στο μυαλό μας και γιατί τα αιτήματα που έχουμε είναι γύρω στις 4 ώρες, 3 με 4 ώρες. Όχι, πάνω να δω το χρηστικό. Ακούω λοιπόν εγώ στην τηλεόραση και λέω εντάξει μου βγαίνει 250 για αυτές 2 εβδομάδες, να έχω και 4 ώρες ένα άνθρωπο στο σπίτι, να μην βγει και από το ρυθμό του το παιδί να το διαβάζει λίγο. Και παίρνουν τηλέφωνο λοιπόν τη δική σας εταιρεία που είναι μεγάλη και γνωστή. Και μπαίνουν online. Μπαίνουν online, δεν φτάνετε σε ένα σημείο να πείτε. Δεν έχω τόσο κόσμο να εξυπηρετήσω. Είμαστε φουλ αυτή την περίοδο. Ή πάντοτε υπάρχει
Είμαστε μία online υπηρεσία. Από το καλό της online υπηρεσίας είναι ότι φιλοξενούμε χιλιάδες προφίλ. Έχουμε πάνω από 100.000 βιογραφικά. Έχει. Αυτό είναι το καλό. Μπορεί να υπάρξει σίγουρα ανταπόκριση από όλους τους επαγγελματίες. Το πρόβλημα είναι ότι πόσοι επαγγελματίες αυτή τη στιγμή δέχονται να εργαστούν σε σπίτια. Ναι. Έχουν και εκείνοι τον ίδιο φόβο που κυριαρχεί, το οποίο δεν θα έπρεπε. Δεν πάνε στο σπίτι με κολλήσουν κορονοϊό, λέτε. Δεν είναι η πλειοψηφία, αλλά κάποιοι σκέφτονται απριόρι, τώρα θα πρέπει να πάω, θα πρέπει να βγω από το σπίτι μου, γιατί έχω κι εγώ ηλικιωμένους γονείς. Και εκεί δημιουργείται ένα. Γιατί να το ρισκάρω για 250 ευρώ, α πούμε. Σωστό είναι αυτό. Ναι, γιατί σου λέει, εγώ θα πάω το παιδί το οποίο θεωρούμε ότι μπορεί να μεταδώσει την ασθένεια. Αν πάω στο σπίτι και συναντήσω του γονείς μου ή μεγαλύτερου. Ευτυχώς υπάρχει μια πολύ μεγάλη ομάδα επαγγελματιών, οι οποίοι ανταποκρίνονται άμεσα. Το είδαμε από χθες. Οι αγγελίες δεκαπλασιάστηκαν από το φυσιολογικό και αυτομάτως ανταποκρίθηκαν όλοι οι επαγγελματίες. Δεν υπήρχε ούτε μία αγγελία η οποία δεν απαντήθηκε. Είναι η ίδια η ζήτηση με τις γιορτές Χριστούγεννα ή Πάσχα? Όχι. 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 Ούτε για τη φύλαξη. Ένα αριθμό έχετε, ας πούμε, σε αυτό που είναι χρήση, ένα αριθμό έχετε? Δεν έχω αριθμό, γιατί αλλάζουν οι αριθμοί πραγματικά. Χθες, μέσα σε μία μέρα. Θα είναι άδικο να σας πω ένα νούμερο που δεν ισχύει, γιατί δεν μπορώ, θα πρέπει να σας κάνω και τη σωστή σύγκριση με πέρυσι. Ξέρω ότι οι αγγελίες χτες, καθώς και τα τηλεφωνήματα ήταν πάρα πολλά που διαχειριζόμασταν, για μία εποχή όπως ο Μάρτιος, που ουσιαστικά είναι μία εποχή off-season. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ένταση, ούτε για δάσκαλο, ούτε για παιδαγωγό. Ωστόσο, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση και δεν είναι μόνο αυτό. Να πούμε ότι και οι εταιρείες, οι ίδιες εταιρείες, τα HR department, τα τμήματα HR, μας παίρνουν τηλέφωνο και μας ρωτάνε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τους υπαλλήλους μας, το οποίο είναι φοβερό και αξιέπαινο. Για να βοηθήσουμε τους υπαλλήλους τόσο για να έρχονται στη δουλειά, όσο και για να μπορούν τα παιδιά τους να είναι ήσυχοι ότι είναι στο σπίτι με κάποιον που εμπιστεύονται. Και εκεί προσπαθούμε να βοηθήσουμε κι εμείς όσο μπορούμε με τον τρόπο μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά, κυρία Δρίτσα. Να είστε καλά, μας λύσετε.